κάνουν κύριε Λεβέντη. Ο λαός όλη μέρα κομπόστα και το βράδυ πενιές, πρέφα, κρασάκι, μπρούσκο. Εγώ σαν άνθρωπος μιας παλαιότερης εποχής θυμάμαι ήμασταν πολύ διαφορετικά. Μπορεί να είχαμε iPhone, μπορεί να μην είχαμε iPhone μάλλον θέλω, τι να το πω, τα κινητά. Μπορεί να μην είχαμε iPhone και η ζωή να ήταν δύσκολη και το μέτωπο μας έσταζε από τον υδρότα, ήταν όμως καθαρό και μοσχομίζαν οι αυλές μας αγιόκλημα και το φεγγάρι ήταν ασημένιο σαν τα μπακίρια του παπά Καραλάβου του στον Άγιο Τα ζώα! Τα ζώα! Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε! Γκρινιάζατε! Πήραν άδεια οι δεξιοί! Πήραν άδεια οι χουντικοί! Πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι! Πήραν άδεια οι απαντεώνες! Πήραν άδεια τα κατάρματα! Ποια άδεια δηλαδή! Ο Λαδάς και η κλίκα του! Έσχος! Κι αυτός να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα! Πεθάνει τώρα ο κερατάς που αλήθει το ξεφτυλισμένο! Έτσι! Ένας χριστιανός ορθόδοξος βασίλος Λεβέντης αληθινός! Ήταν οι μέρες μας γιωμάτες ξεγνιασιά και καλοπέραση και στο τρανζιστοράκι με ρηλίδα όταν βγάζαμε το πίον από τα βουδίκια της πλάτης της γιαγιάς Μελιός. Η Μαριό έμοιαζε γοργόνα καμωμένη από κολυμπητρόξυλο και υδρότας με χυλάει στα γυμνά κορμιά μας στο καλοκαιράκι, στο καρνάγιο και οι ελιές στηριγμένες σε ένα καρό μαντήλι. Την ανέμενη ζωή παρελθόν Έσκος, έσκος, κυβέρνηση φασιστών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είδατε πως θα σκρίγε πατήσετε. Φασισμός, γούτα, γούτα Μητσοτάκη και Ανδρέας Παπανδρέου. Φασισμός και γούτα, εστάλησαν μας εναντίον του Βασίλη Λεβέντη. Θα τους πάρει ο διάολος όλους, όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έστειλε στο Μουκαρά το γέννημα τάς, τι έγινε μετά. Ένα ανθρωπάκι είναι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να κουτώσει η χώρα από τους δύο αποστάτες. Είναι η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67. Έχει ιστορική σημασία αυτή η μέρα. Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη του Παπανδρέου. Να ζωγραφούσαν τα κάλο και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 ώρες του να πεθάνουνε. Ζητώ πρώτη φορά ζητώ από τον Θεό να με ακούσει.